Δύο, ένα, πάμε. Γεια σας, είμαστε Μάρι και Τσοκοδόρο από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Φτιάξαμε αυτό τον ηλεκτρικό εργάτη που χρησιμοποιεί την πράσινη ενέργεια για να βοηθήσει αγροτικές καλλιέργειες. Εγώ, ο Γιώργος, μαζί με τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο το κατασκευάσαμε και ο Λάμπρος έφτιαξε το πρόγραμμα. Τώρα ο φίλος μου Αλέξανδρος σας σου πει τις τρεις λειτουργίες του ρομπότ. Το ρομπότ έχει τρεις λειτουργίες. Δύο από αυτές είναι η ρήξη φυτοφάρμακου και λιπάσματος που βρίσκονται σε αυτά εδώ τα δύο καλάθια. Όταν λοιπόν ο αισθητήρας εδώ στο πλάι, που κανονικά στην κανονική ζωή θα ήταν μία κάμερα, διότι το φυτό ένα από αυτά χρειάζεται κάτι από τα δύο, το μοτέρ, ανάλογα με την περίπτωση, θα κινηθεί ώστε το περιεχόμενό του να πέσει στη ράμπα και να καταλήξει το φυτό. Η τρίτη λειτουργία του ρομπότ είναι η συγκομιδή, η οποία λειτουργεί χάρη σε αυτήν εδώ την αλληλουχία γραμμιζιών, που μπορείτε να δείτε. Όταν λοιπόν ο αισθητήρας στην άκρη δει ότι το φυτό χρειάζεται το ότι το φυτό είναι έτοιμο να. Οι καρποί του είναι έτοιμοι να συλλεχθούν, τότε το μοτέ θα κινήσει τον βραχίωνα, στον οποίο πάνω βρίσκεται ο μαγνήτης, ο οποίος κανονικά θα ήταν μία δαγκάνα, για να μαζέψει τους συνδετήρες που βλέπετε πάνω στο φυτό, που κανονικά θα ήταν τα φρούτα. Ο Λάμπρος θα σας πει για το πρόγραμμα. Το ρομπότ έχει δύο bricks που συνδέονται με daisy chain. Έχει πέντε μοτέρ, δύο για την κίνηση και τρία για την κάθε περίπτωση του ρομπότ. Έχει τρεις color sensors, έναν για να βλέπει τους blasters και δύο για να κάνουν follow the line. Το follow the line λειτουργεί με αν ο αριστερός αισθητήρας δει μαύρο, τότε στρίβει αριστερά και αν δει ο δεξής, στρίβει δεξιά. Στην κανονική ζωή έχει ένα πλέγμα ψηφιακό με τις συνταγμένες των γλαστρών και πού είναι το ρομπότ, οπότε έτσι θα ήξερε πού να πάει και όχι με τη γραμμή. Το πιο μεγάλη δυσκολία που είχαμε ήταν το ρομπότ μερικές φορές ή έβλεπε κάποια γλάστρα δίπλα ή δεν έβλεπε καθόλου. Τώρα ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος θα σας πει για τις λειτουργίες του ρομπότ εν στην πραγματική ζωή. Όπως είπε και ο Γιώργος, πρόκειται για ένα ρομπότ το οποίο θα φέρει επανάσταση στην αγροτική καλλιέργεια. Πάμε να δούμε γιατί ένα αγρότης θα ήθελε το ρομπότ στο περιβόλι. Αυτό το ρομπότ καλύπτει 5 στρέμματα, που συνήθως στα 5 στρέμματα καλύπτονται 5 εργάτες. Οπότε αυτό το ρομπότ αντικαταστά 5 εργάτες. Οπότε 5x500, που είναι ο μισθός ενός εργάτη, ενός αγρότη, επί 12 μήνες, ίσον 30.000 ευρώ. Οπότε αυτό το ρομπότ εξοικονομεί 30.000 ευρώ. Επίσης θα αυξήσει την παραγωγή και θα κάνει τη δουλειά τα μάτια, μια δουλειά που είναι πολύ κουραστική και ανθυγιεινή εισαγωγικά, μια δουλειά πιο εύκολη. Ο αγρότης θα μπορεί να έχει το ρομπότ και να βλέπει την παραγωγικότητα του μέσα από ένα τάβλετ. Και το πιο σημαντικό βέβαια είναι η πράσινη ενέργεια που αντλείται από τα ηλιακά πάνελ. Όλα τα ρομπότ που βοηθούν στην αγροτική καλλιέργεια που έχουν φτιαχτεί μέχρι στιγμής χρησιμοποιούν βενζίνη ή πετρέλαιο. Ενώ αυτό χρησιμοποιεί περισσότερη ηλιακή ενέργεια, κάτι που το κάνει πολύ φιλικό προς το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάποια ερώτηση.